κλασική ροβόλα, όπου το χαρακτηριστικό της σαν κρασί είναι το φρουτόδες άρωμα, η έντασή της, η οξύτητα, αυτό το άρωμα, το άρωμα των σπεριδοειδών, λεμόνι, κίτρο, περγαμόντο και αυτή η φρεσκάδα που έχει. Λοιπόν, εισηγεία. Βλέπεις, έτσι, φρεσκάδα, καλοκαιρινό κρασί. Αυτό είναι σε ψυγείο, από το ψυγείο. Βέβαια, θέλει 2-3 ώρες ψυγείο. Είναι καταπληκτικό κρασί και με το σολομό. Το είχα δειγματίσει στις Βρυξέλλες και πραγματικά ενώ ήταν ένα ταπεινό κρασί, είχαν ενθουσιαστεί οι Βέλγοι το πόσο δένει με το σολομό, με το φρέσκο σολομό και τον καπνιστό. Γενικώς τα ψάρια αναδεικνύουν τρομερά τη ροβόλα. Πάρα πολύ. Αλλά και τα υπόλοιπα φαγητά, γιατί είναι ένα πλούσιο κρασί. Δεν χάνεται, δεν είναι ρηχό κρασί. Θα δοκιμάσουμε τώρα το Άγιος Γεράσιμος, την αβαρχίδα μας, έτσι, το Σαν Τζεράσιμο. Αυτό είναι από τα σταφύλια των πιο ορεινών και καλύτερων αμπελώνων. Αυτά τα σταφύλια στους αμπελώνες αυτούς είναι λιγότερα. Οι αποδόσεις είναι μικρές, χαμηλές. Και κατά συνέπεια η γεύση και τα αρώματα είναι συμπυκνωμένα στα σταφύλια αυτά. Δίνει λοιπόν ένα κρασί πολύ πιο δυναμικό, πιο πλούσιο και πιο γεμάτο. Αυτό το κρασί είναι που σαρώνει στα βραβεία κάθε χρόνο. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν ζηράσει. Βλέπεις πόσο πιο μεστό είναι. Πολύ. Και η γεύση του πόσο διαρκεί. Συνήθως τα λεπτά κρασιά έχουν το πρόβλημα ότι με το που το πιείς εξαφανίζεται. Εξαφανίζεται. Η ροβόλα κρατάει, έχει επίγευση. Αυτό ονομάζεται επίγευση. Στα αγγλικά είναι aftertaste. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό της ροβόλας. Ξεκινάει από το σταφύλι και διατηρείται κατά την υνοποίηση στο κρασί. Είναι η οξύτητα που έχει, ο μεταλλικός χαρακτήρας και το χαμηλό pH. Και τέλος θα δοκιμάσουμε το γλυκό. Το γλυκό κρασί που παράγουμε. Πόσα κρασιά κάνουμε? Κάνουμε πολλά. Κάνουμε πολλά. Εγώ σας βάζω τα τρία τυπικά. Έτσι, τα τρία χαρακτηριστικά. Αυτό είναι το γλυκό ρόγος. Αυτό προέρχεται από σταφύλια μοσχάτου και μαυροδάφνης. Μαύρα σταφύλια πάντα. Άσπρο μοσχάτο και μαύρη μαυροδάφνη. Έτσι. Δηλαδή, και κάνει ένα κρασί ρόδινο. Ένα κρασί ρόδινο, το οποίο έχει τα αρώματα του μοσχάτου και τη πλούσια υφή της μαυροδάφνης. Ναι, δεν είναι ακριβώς ροζέ. Δεν είναι ροζέ, είναι μπλε. Είναι ροζ προς το μοβ. Έχει το δικό του ρουμπινί. Ρουμπινί. Είναι τα πορτογαλέζικα, τα ροζέ. Όχι, είναι ρουμπινί. Είναι ρουμπινί, πολύ ωραία. Εδώ είναι σαν τα ιταλικά τα... Δένι, για σένα. Ναι, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Ευχαριστώ. Δύσκολο κρασί στην παραγωγή του, πάρα πολύ δύσκολο. Μια μικρή ποσότητα παράγουμε κάθε χρόνο, η οποία εξαντλείται μεταξύ γνωστών και φίλων. Δεν είναι ζάχαρη, μας όχι, απλώς είναι το... Είναι τα υπερόρυμα σταφύλια μοσχάτου. Δηλαδή αυτά τα τριγάτε τελευταία, έτσι. Τελευταία, να έχουν στοιχειδιάσει. Ναι. Να δώσουν ένα αλκοολικό τίτλο μεγάλο.